Εκτιμώ σε μια πεδιάδα στην Ανατολική Ισπανία, το αεροδρόμιο Τερουέλ είναι σχεδόν άγνωστο για του περισσότερου τουρίστε που επισκέπτονται τη χώρα. Ωστόσο, είναι ένα από τα σπάνια και ελάχιστα αεροδρόμια που ευδοκιμούν κατά τη διάρκεια τη κρίση του νέου κορονοϊού, που έφερε τεράστιο πλήγμα στην αεροπορική βιομηχανία και τον τουρισμό. Αυτό που κάνει αυτό το αεροδρόμιο διαφορετικό είναι ότι δεν προορίζεται για του ταξιδιώτε, αλλά για τη συντήρηση των αεροσκαφών. Οι υπηρεσίε που παρέχουμε στου πελάτε μα, που είναι αεροπορικέ εταιρείε και εταιρείε leasing, έχουν αυξηθεί από τη μεγάλη και σημαντική ανάγκη που υπάρχει τώρα για συντήρηση και μακροχρόνια στάθμευση με ειδικευμένο προσωπικό. Μεταξύ των αεροσκαφών που βρίσκονται εκεί είναι ένα Airbus A380 που είναι τα μεγαλύτερα επιβατικά αεροπλάνα του κόσμου καθώς και ένα Boeing 747. Οι μηχανές των αεροσκαφών προστατεύονται με ειδικό εξοπλισμό τόσο από τη σκόνη όσο και από πουλιά που συνηθίζουν να φωλιάσουν σε αυτές. Με λιγότερη χρήση, αυτά τα αεροπλάνα χρειάζονται συντήρηση. Μα τα αφήνουν εδώ μέχρι να ανακάμψει ξανά η αγορά. Το αεροδρόμιο δεν έχει φιλοξενήσει ποτέ ξανά τόσα πολλά αεροπλάνα από όταν άνοιξε το 2013. Μέσα σε ένα μήνα μπορεί να βρεθούν εκεί 125 αεροπλάνα.